Πριν από έξι χρόνια, σήμερα, ήταν το δυστύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα στην βόρεια Ιαπωνία από το μεγάλο σεισμό και παλιριακό κύμα που έγινε. Ε, το θυμάμαι πολύ καλά. Είναι σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος, γιατί ήμουν εκεί πέρα τρεις εβδομάδες αργότερα και θυμάμαι την εικόνα της καταστροφής. Ε, σε μερικά σημεία ε, είχαν ισοπεδωθεί όλα. Δεν λέμε όλα. Φανταστείτε μια πεδιάδα από το Φάλιρο μέχρι την Αθήνα που να μην υπάρχουν καθόλου κτίρια ούτε δρόμοι και σε μερικά σημεία μόνο να βλέπει κανείς ε, τα απομινάρια που, υπήρχανε, που υπήρχαν σπίτια. Σκοτωθήκανε 22.000 άνθρωποι. Οι ζημιές που έγιναν φτάνουν περίπου τα 300 δισεκατομμύρια α, δολάρια, ενώ η ζημιά που έχει γίνει στην παγκόσμια βιομηχανία α, πυρηνικής ενέργειας ε, είναι κατά πολλούς ανεπανόρθωτη. Ε, ε, το παλιριακό κύμα προξενήθηκε από το σεισμό που ήταν ε, μεγέθου 9 και ε, έφτασε στην παραλία περίπου 20 λεπτά αργότερα. Ε, προειδοποίηση υπήρχε με την έννοια ότι αρχίσαν να χτυπάνε οι σιρήνε σε πάρα πολλά σημεία σχεδόν αμέσω μετά από το σεισμό. Ε, θυμάμαι σαν τώρα μιλώντα με τον. Ε, υπεύθυνο ασφαλεία τη πόλη ε, και σε περίπου ε, 60 χιλιόμετρα βόρεια από την ε, Φουκουσίμα. Που ο άνθρωπο, ακόμα και τρει εβδομάδε μετά, όταν περιέγραφε την, το τι, τι, έγινε, έκλαιγε. Και έκλαιγε γιατί αισθανόταν ότι θα μπορούσε να έχει σώσει περισσότερου ανθρώπου. Αυτό χτύπησε το συναγερμό ένα 15 δευτερόλεπτα από τότε που άρχισε ο σεισμό. Σε άλλα σημεία, ο συναγερμό χτύπησε 5 ή 6 λεπτά αφού του είχε αρχίσει ο σεισμό. Για να σα εξηγήσω, όταν έχουμε ένα πολύ μεγάλο σεισμό, πρέπει να περιμένει κανεί λίγα δευτερόλεπτα, μερικέ φορέ μερικά λεπτά, για να χτυπήσει ο συναγερμό ότι έρχεται το, το παλαιριακό κύμα. Το παλαιριακό κύμα ήλθε, ισοπαίδωσε ε, περιοχέ ολόκληρε. Το χειρότερο πράγμα είναι ότι δεν είχε γίνει ε, σωστή ε, προ-αντισυσμική ε, ε, προετοιμασία και σε μερικά σημεία δεν είχαν καλούς ε, αντιπλημμυρικούς χάρτες. Αυτό που θυμάμαι είναι ένα σχολείο νότια, ε, συγγνώμη, λίγο βόρεια από τη Φουκουσίμα που σκοτωθήκαν περίπου 100 παιδιά και δάσκαλοι γιατί το σχολείο ήταν στην Παιδιάδα, στην ε, ζώνη που πλημμύρισε και δεν τους είχαν δώσει οδηγίες σε ποια περιοχή θα έπρεπε να εκενώσουνε Φανταστείτε να είσαι σε μία παιδιάδα, πού θα πας όταν έχεις μια προειδοποίηση άμα δεν υπάρχει προετοιμασία. Είχαν θεωρήσει ότι το σχολείο ήταν εκτός της, αντιπλη... της ζώνης που θα μπορούσε να πλημμυρίσει, οπότε δεν είχαν προετοιμασία. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε χώρες σαν την Ιαπωνία, να μην υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία. Το παλιριακό κύμα ε, του σεισμού του 2011 ε, ήταν σε ύψος το μεγαλύτερο που έχουμε μετρήσει ποτέ. Στη θάλασσα, μέσα με, μετρήθηκε σε βάθος περίπου χιλίων μέτρων στο, κοντά στο ένα μέτρο. Στην παραλία, ανέβηκε σε ύψος περίπου σε μερικά σημεία 35 μέτρα. Δηλαδή, φανταστείτε να είσαστε σε ένα βράχο επάνω 35 μέτρα από την ε, παραλία και να σας φτάσει το παλαιριακό κύμα. Δηλαδή, χοντρικά. Αν ορίσαστε στις καβοκολόνε στο Σούνιο, τόσο ψηλά είχε φτάσει η αλλαγή της στάθμης της θάλασσας σε μερικά σημεία. Στην πεδιάδα της Σεντάι το κύμα έφτασε σε μερικά σημεία στα 6 και στα 7 χιλιόμετρα μέσα, σε άλλα σημεία λιγότερο, σε άλλα περισσότερο. Στη Φουκουσίμα συνέβη το εξής. Το εργοστάσιο δεν είχε σχεδιαστεί καλά και δεν ήταν προετοιμασμένο για το τι θα γινόταν αν έχανε όλες τις πηγές του ρεύματο. Δηλαδή, τι γίνεται. Γίνεται ο μεγάλος σεισμός. Χάνεται το ρεύμα από το δίκτυο. Δηλαδή, πέφτουν όλοι, όλες οι κολόνες. Αρχίζουν αμέσως μετά να δουλεύουν οι γεννήτριε που είχαν που δουλεύανε με δίζελ. Αυτές οι γεννήτριε ε, καταστραφήκανε όλες για να είμαστε ακριβείς, 11 από τις 12, όταν ήλθε το παλιριακό κύμα, γιατί τις είχαν βάλει στο υπόγειο του εργοστασίου. Φανταστείτε τώρα σε μια περιοχή που περιμένεις στην Ιαπωνία, που γίνονται παλιριακά κύματα σχεδόν ένα κάθε 10 χρόνια, να έχεις τις γεννήτριε τις οποίες βασίζεσαι για να έχεις ρεύμα ανάγκη, να τις έχεις σε ένα υπόγειο που είναι το πρώτο μέρος που θα πλημμυρίσει σε περίπτωση που έχεις μια μεγάλη πλημμύρα, φερειπίνα από τσουνάμι. Χάνονται λοιπόν οι γεννήτριε diesel, Είχαν μπαταρίε. Οι μπαταρίε αντέξαν για περίπου 8 ώρε. Και σαν αποτέλεσμα στη Φουκουσίμα, ε, στην μονάδα 2, στη Φουκουσίμα ήταν 6 μονάδε, δηλαδή 6 πυρηνικοί αντιδραστήρε. Η μονάδα 2 αρχίζει και λιώνει το ίδιο βράδυ. Δηλαδή στι 7-8 η ώρα το βράδυ αρχίζει και λιώνει ο δεύτερο αντιδραστήρα, η μονάδα 2. Ε, σε δύο μέρε αργότερα, Γίνεται αυτή η έκρηξη που έχουμε δει πολλές φωτογραφίες που ουσιαστικά μαζεύεται πάρα πολύ αέριο μέσα στο, μέσα στο εργοστάσιο και πλέον δεν λειτουργούν καλά οι, οι βαλβίδες οι οποίες είναι για να εξισορροπήσουν την πίεση και να αφήσουν τον αέρα να φύγει και γίνεται μια έκρηξη. Δεν είναι πυρηνική έκρηξη υπό την έννοια που ξέρουμε μιας πυρηνική βόμβας αλλά είναι μια έκρηξη σε ένα εργοστάσιο η οποία διασπείρει ραδιενέργεια και είναι ακριβώ το χειρότερο πράγμα που συνέβη στη Φουκουσίμα, είναι η διασπορά ραδιενέργειας που έγινε από αυτή την έκρηξη, η οποία κάλυψε μια περιοχή τουλάχιστον 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα και φυσικά αυτή είναι η περιοχή που επηρεάστηκε άμεσα. Έμεσα επηρεάστηκε σχεδόν όλη η διασπορά ραδιενέργειας σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, έφτασε στην ατμόσφαιρα και με τα αέρια ρεύματα ε, μεταφέρθηκε σε ολόκληρη τη γη. Το ίδιο πράγμα έγινε με τα θαλάσσια ρεύματα, γιατί ραδιενέργεια στην προσπάθεια να, η ραδιενέργεια, να, η μπήκε στη θάλασσα στην προσπάθεια να φέρει θαλασσινό νερό για να γίνει η ψήξη του αντιδραστήρα. Το δυστύχημα λοιπόν αυτό επηρέασε όλο τον κόσμο για πολλούς μήνες μετά. <ΣΣΣΣΣ>